Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου των Άγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, έρχεται ώρα η να πάσω από κτίναση μας, δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Και ταύτα πίσω συνειμήν ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, είναι όταν έλθει η ώρα μνημονεύεται αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον, ότι με θυμών ημίν, νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντάμε, και ουδείς εξ ημών ερωτάμε, πού υπάγεις, αλλότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν, αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω ο παράκλητος, ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μένω ότι ου πιστεύουσιν σε με, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτη θεωρείται με, περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και κριτέ, έτσι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει να έρθει. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Κύριε, δόξα Σοι. Εάν βρεθείς κάποτε σε σταθερή κατάσταση καθαράς προσευχής, εκείνη την ώρα ας μην αποδεχθείς από τον εχθρό τη γνώση των πραγμάτων. Γνώσεις δηλαδή, λύσεις, εμπνεύσεις, διεξόδους διαφόρων προβλημάτων και καταστάσεων, τα οποία προσφέρονται από τον εχθρό, τον διάβολο, επειδή θέλει να διακόψει το υψηλό έργο της προσευχής, για να μην χάσεις το πολυτιμότερο, δηλαδή την προσευχή. Ή ποτέ λάβεις καθαράς προσευχής οχυρών τόπων, τη γνώση των πραγμάτων αναδεδομένων υπό το εχθρού, εν το καιρό μη καταδέχουν ή να μη τομίζουν απολέσεις. Συνηθίζει δηλαδή, μας λέγει ο Βάσ Μάρκος, ο ασκητής στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, συνηθίζει να μας υποβάλει λύσεις στα διάφορα θέματα, να μας υποβάλει διάφορες διεξόδους των διαφόρων προβλημάτων και καταστάσεων, εμπνεύσεις, γνώσεις την ώρα της προσευχής, όταν διότι προσευχόμαστε καθαρά και σωστά και δυνατά. Είναι καλύτερα, λέγει ο Αββάς Μάρκος, να τον κατατοξεύεις με τα βέλη της προσευχής, ενώ βρίσκεται κάπου κάτω αποκλεισμένος, παρά να συνομιλείς με αυτόν, ενώ προσφέρει τα πονηρά και μηχανεύεται να μας αποσπάσει από την εναντίον του προσευχή. Εκείνο που κατεξοχήν και του διάβολου είναι η προσευχή και κάνει το παν για να μας εκτρέψει και μας υποβάλλει τάχατες από φιλανθρωπία λύσεις στα διάφορα θέματα την ώρα ακριβώς την ιερά της προσευχής. Είναι καλύτερα κρίσον γάρ της προσευχής με βέλεση κατατοξεύειν αυτόν κάτω που συγκεκλεισμένον ή προσομιλήν αυτό. Τα φαύλα προσφέρονται. Μην πιάσεις κουβέντα μαζί του. Είναι πολύ καλύτερο να τον κατατοξεύεις, να τον καταπληγώνεις με τα βέλη της προσευχής, παρά να συνομιλείς μαζί του, ενώ σου προσφέρει τα φαύλα. Και αποσπάνει μας της κατά αυτού δεήσεως μηχανωμένο και προσπαθεί να μας αποσπάσει από την προσευχή εναντίον του. Όταν προσευχόμαστε, θα πρέπει να προσέχουμε να το κάνουμε αυτό με συνέστηση, με συγκέντρωση, με απαλλαγή και αποφυγή κάθε άλλου λογισμού. Προσευχόμενοι δε μη βατολογήσετε, λέγει ο Κύριος, ως περιεθνικοί. Όταν προσεύχεστε μη φλιαρείτε όπως ειδωλολάτρες. Δοκώ σιγά ότι εν την πολυλογία αυτών εις ακουστήσονται.
νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν και πολλές φορές δεν προσέχουν και δεν πρόσεχαν αυτά που έλεγαν. Και αυτό ακριβώς μπορεί να συμβεί με όλους, εάν δεν προσέξουμε. «Μη ουν ομοιωθείτε αυτής», λέει ο Κύριος. «Είδε γαρ ο Πατήρ ημών ον χρίαν έχετε, πρώτο ημάς ετήσει αυτόν». Ξέρει ο Πατέρας Ουράνιος εκείνα που έχετε ανάγκη προτού εσείς του τα ζητήσετε. Εσείς όμως να κάνετε την προσευχή και να προσφέρετε δοξολογία και ευχαριστία και αίτηση και να ζητάτε ό,τι χρειάζεστε από τον Θεό. Έχοντας συγκεντρωμένο το νου σας σε Αυτόν, εκφράζοντας την αγάπη σας σε Αυτόν. Γιατί η προσευχή είναι λατρεία, είναι έκφραση αγάπη στον Θεό και πρέπει να γίνεται με τέλειο τρόπο. Να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο συγκεντρωμένοι σε αυτά που λέμε. Να κατανοούμε αυτά που λέμε όχι μόνο διανοητικά, αλλά με όλο μας το είναι. Να απευθύνουμε τη δοξολογία μας, την ευχαριστία μας, αλλά και την εξομολόγησή μας και την αίτησή μας εις τον Θεό. Ο Κύριος πολλές φορές ανέβαινε και προσευχότανε, ανέβαινε εις το όρος και προσήφιετο, για να μας διδάξει και εμάς να επιλέγουμε τόπους ησυχαστικούς, ώστε απερίσπαστα να προσευχόμεθα. Πάλι λέει ο Απόστολος εις την προς Κολοσσαίς επιστολή, «Τη προσευχή προσκαρτερείται, γρηγορούντες εν αυτή, εν ευχαριστία, θα πρέπει με γρήγορση, με πνευματική προσοχή, με νύψη, να προσευχόμεθα και όχι απρόσεκτα και με διασπασμένο το νου. Να επιμένετε στην προσευχή, να γρυπνείτε σε αυτή και να εκφράζετε συγχρόνως δι' αυτής τις ευχαριστίες σας προς τον Θεό». «Αν είμαι σε κατάσταση προσευχής», έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, «και ανοίξει κάποιος την πόρτα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι, παρά να με δει να προσεύχομαι. Είναι σαν να πετάς και έρχεται ο άλλος και σου σπάζει τα φτερά. Δεν έχετε ζήσει ακόμα πνευματικές καταστάσεις την ώρα της προσευχής, για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει σε κάποιον να τον ενοχλήσετε την ώρα που προσεύχετε. Δεν έχετε νιώσει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό, που ο άνθρωπος φεύγει κατά κάποιο τρόπο από τη γη». Όταν κανείς προσεύχεται σωστά, τότε ζει αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Παΐσιος. «Για να εισακουστεί η προσευχή μας», έλεγε πάλι, «πρέπει να βγαίνει από καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση, τέτοιος που είμαι Θεέ μου, πώς να με ακούσεις, αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και προσευχόμαστε ταπεινά, τότε μας δίνει ο Θεός αυτό που Του ζητάμε στην προσευχή μας. Εάν η προσευχή μας δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Γι' αυτό πρέπει να κουφεύουμε στις διάφορες υποβολές του διαβόλου και στις διάφορες γνώσεις και λύσεις στα διάφορα προβλήματα που μας υποβάλλει την ώρα της προσευχής, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε συγκέντρωση και του νου και της καρδιάς εις τον Θεό την ιερή αυτή ώρα. Το θέμα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι να λέει κανείς απλώς την ευχή, ούτε να έχει μόνο καθαρό το νου του απολογισμούς, αλλά να δουλεύει το μηχανάκι, εντός εισαγωγικών λέξη, να πονάει η καρδιά για το θέμα που εύχεται. Όλος ο άνθρωπος δηλαδή να συμμετέχει. Όλη η βάση, έλεγε, είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται από πόνο. Για τον Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητα. Η προσευχή που γίνεται στο μοναστήριο έχει ποσότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχει και ποιότητα. Τόσες ώρες προσευχής που γίνεται από τόσα άτομα, αν ήταν καρδιακή, θα έχει αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό ο σκοπός είναι οι ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά. Θέλεις η προσευχή σου να γίνει καρδιακή για να είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Κάνε τον πόνο του συνανθρώπου σου δικό σου πόνο. Η προσευχή που γίνεται με πόνο για τον άλλο, ξέρετε τι δύναμη έχει.
Προσευχή που γίνεται χωρίς πόνο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και ο νους μας φεύγει από εδώ και από εκεί. Όπως όταν χτυπήσουμε, μαζεύεται ο νους μας στο σημείο που χτυπήσαμε και πονάμε. Έτσι και για να μαζευτεί ο νους στην καρδιά, πρέπει να πονέσει η καρδιά. Όταν κάποιος προσεύχεται καρδιακά, αισθάνεται πρώτα ένα ζέσταμα στο μέρος της καρδιάς και στη συνέχεια αυτό το ζέσταμα απλώνεται σε όλο το σώμα. Αν έχει συνεχώς το νου σου, αν έχει συνεχώς στο νου σου τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική σου αχαριστία, και ενδιέται και παίρνει μπρος η καρδιά, πιέζεται από μόνη της φιλότιμη καρδιά και τον κυνηγάει εντός εγωγικών με την ευχή. Γι' αυτό να έχεις πάντοτε φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς. Έτσι θα έρθει η χάρη του Θεού, γιατί ο Κύριος στην καρδιά των ταπεινών κατοικεί. Και τότε γλυκένεται η καρδιά και η ευχή γίνεται καρδιακή. Είναι δύσκολο, λέγει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή «Φως τα φώτα». Είναι δύσκολο να χαϊναγωγήσει κανείς το νου του, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Πρέπει να τον πιάσει από το χεράκι και να τον πάει κοντά στους πονεμένους, στους αρρώστους, στους εγκαταλελειμμένους, στους κεκοιμένους. Τότε ο νους που βλέπει όλα αυτά χτυπάει, εντός εικόνη λέξη, την καρδιά, η οποία όσο σκληρή κι αν είναι, σπάζει. Και η προσευχή γίνεται καρδιακή. Με δάκρυα παρακαλεί μετά ο άνθρωπος τον Θεό να επέμβει. Αν όμως κάποιος τα σκέφτεται όλα αυτά και δεν συμπάσχει και δεν τον συγκλονίζει ούτε η δυστυχία του κόσμου, ούτε η κόλαση των κεκειμένων που είναι υπόδικοι, ούτε και η καταδίκη των ψυχών τους, φαίνεται ότι τα έχει όλα άφθονα και είναι χορτασμένος. Υπερισχύει το σαρκικό φρόνημα και ο παλαιός άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Λαχτάρα για την προσευχή, έλεγε πάλι ο Άγιος, έχει μόνο ο ταπεινός, που κατάλαβε βαθιά την αμαρτωλότητά του. Η λαχτάρα για την προσευχή είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που δίδεται στους ταπεινούς, οι οποίοι απέκτησαν την κατά Θεό αυτογνωσία. Μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος, για να μιλήσει με έναν επίγειο βασιλέα, πρέπει να πάρει άδεια πότε θα του μιλήσει, ποια ώρα, πόσο θα του μιλήσει. Εμάς τα κυφτέλια, τους μικρούς γύφτους, ο Χριστός μας αφήνει όποτε θέλουμε να του μιλάμε και χαίρεται όταν του μιλάμε. Δεν κουράζεται να μας ακούει. Γι' αυτό πρέπει να αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα και να το κάνουμε αυτό το έργο με τέλειο τρόπο, χωρίς να αφήνουμε τον διάβολο να κάνει παρεμβολές. Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε συνέχεια για τις προσευχές μαζί του και εμείς να μην θέλουμε. Είναι φοβερό. Και το παράξενο είναι ότι Εκείνος θέλει να μιλάμε μαζί του για να μας βοηθάει και εμείς να βαριόμαστε και να διαφορούμε. Πόσο ενδιαφέρον και πόση γλυκύτητα έχει η συζήτηση μαζί του. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να κοφεύουμε σε όλες τις υποβολές και τις προτάσεις του διαβόλου την ώρα της προσευχής και να αγωνιζόμαστε με συγκεντρωμένο νου και καρδιά έμπονη να παρακαλούμε και να ζητούμε το έλεος του Θεού και συνάμα να τον δοξολογούμε και να τον ευχαριστούμε έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις όνος των αιώνων. Αμήν.